απειλητικές δηλώσεις που έκανε η Τουρκία εναντίον της Κύπρου με αφορμή την αδειοδότηση του οικοπαίδου 5 της Κυπριακής ΑΟΣ στην κοινοπραξία της Exxon Mobil και της εταιρείας πετρελαίου του Κατάρ, τοποθετήθηκε το State Department απαντώντας σε ερώτηση του Open. Η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι μακροχρόνια και δεν έχει αλλάξει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναπτύξει τους πόρους στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της. Θα περιμένουμε να δούμε ακριβώς εάν όντως θα υλοποιήσει την απειλή του, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα αυτό που λέει ο λαός, ότι σύει τη φτέρει. Και όταν ο λαγός σύει τη φτέρει, είναι κακό της κεφαλής του. Η Τουρκία επανέρχεται στην προκλητική ρητορική της και με επιστολή που κατέθεσε στον ΟΗΕ στις 19 Νοεμβρίου, κατηγορεί την Ελλάδα για τη στρατικοποίηση των νησιών, για τις αμυντικές συνεργασίες της με άλλες χώρες, αλλά και για την οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Η Ελλάδα επιδιώκει μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις για τα όρια στην περιοχή, ενώ αγνοεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα της Τουρκίας. Το πιο εμφανές παράδειγμα αυτής της πολιτικής φάνηκε τον Αύγουστο του 2020, όταν η Ελλάδα υπέγραψε βιαστικά τη λεγόμενη Συμφωνία Οριοθέτησης με την Αίγυπτο, παραμονές της επανέναρξης των διμερών συνομιλιών με την Τουρκία. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η εν λόγω συμφωνία παραβιάζει τα εγγενή δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Masada güçlü olunamaz. Biz bu bölgede Akdeniz'de olsun, Doğu Akdeniz'de olsun her zaman barış, istikrar ve adil paylaşımın esas olduğu bir siyasi bölgesel jeopolitik modeli savunuyoruz. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της ενής συνεργασίας των ενόπλων δυνάμεών τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους επιβεβαιώνουν την υψηλή προστιθέμενη αξία τους ως πυλώνες ασφαλείας και σταθερότητος στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.